μια πρωτοποριακή εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών, των τουριστών, των επισκεπτών. Και επειδή η Καλαμάτα είναι μια πόλη με ιστορία και με μέλλον, τι σημαίνει αυτή η επένδυση για εσάς? Εμείς ως νέα δημοτική αρχή θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε αυτή την τεχνολογία, εχμής, να την εντάξουμε στις λειτουργίες του Δήμου, προς όφελος βέβαια του Δημότη. Ενώ είμαστε βέβαιοι ότι θα αξιοποιηθεί θετικά, επιχειρηματικά εννοώ, και από άλλους κλάδους και ειδικά από τους νέους που τις γνώσεις και τις ικανότητες, ώστε να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες και να δώσουν βηματισμό και να εκμεταλλευτούν κάθε δυνατότητα. Επειδή η πόλη έχει σπουδαίους τουριστικούς πόρους και μπορεί να αποτελέσει το επόμενο κομμάτι ανάπτυξης της ο τουρισμός, ποιες είναι οι δράσεις σας και τι σκοπεύετε να κάνετε για την τουριστική ανάπτυξη της Καλαμάτας? Για εμάς ως δημοτική αρχή, ως νέα δημοτική αρχή, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τον τουρισμό. Για τον λόγο αυτό θα δημιουργήσουμε, και αυτό είναι ήδη να μου επιτρέπετε, θα ορίσουμε αντιδήμαρχο τουρισμού. Θα ορίσω μάλλον αντιδήμαρχο τουρισμού που θα έχει αρμοδιότητες την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου και την τουριστική επένδυση του Δήμου. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα έργα που προτείνεστε να ξεκινήσετε άμεσα και σε υποδομή και σε αναβάθμιση κτηρίων και στην παραλία που θα βοηθήσουν? Υπάρχει ένα κομμάτι μεταξύ, στην παραλιακή μας ζώνη μάλλον, που είναι 450 στρέμματα και είναι εκτός σχεδίου. Αν είναι δυνατό σε αυτό το παραλιακό τόξο που έχουμε, το πανέμορφο παραλιακό τόξο, μέσα στην ανατολική παραλία, να υπάρχει ένα κομμάτι 450 στρέμματα ανεκμετάλλευτο. Προφανώς θα το εντάξουμε, θα γίνει προδιαμετρικός σχεδιασμός, ώστε αυτό να αξιοποιηθεί και να δημιουργηθούν εκεί κατάλληλες τουριστικές μονάδες.